Αν η επανασύνδεση είναι τόσο καλή, να το κάνουμε πιο συχνά. Να στεκόμαστε πιο συχνά. Βρήκες τρόπο να με εκμεταλλεύεσαι, κουκκινομάλα ταινίστρια. Εγώ. Ναι. Εγώ ή εσύ. Μ' αρπάζει και με πετάς στα στρώματα, σαν άνθρωπο στο σπηλαίον. Δεν τρέπεσαι. Μου αρέσει αυτή η κίνηση. Με κάνει να νιώθω πρωτόγονος. Τι κάνεις. Κόναν, πάρα πολύ. Δεν ξεμπερδέψαμε ακόμα, Νόρα. Αυτό ήταν μόνο η αρχή. Λες να μην το ξέρω. Ναι. Αυτό σου λέω ότι πρέπει να φροντίσεις να είσαι προετοιμασμένη για όλα. Και να μην τσιμπάς, γιατί στόχος της Ντέζης να μας κάνει τη ζωή μαύρη μέχρι να μας χωρίσει το τέλος. Μα και το Δημήτρη. Προετοιμάζει εκδίκηση. Κατάλαβες. Ποιος να το περίμενε. Το πιστεύω. Καταφωνεί. Τέτοια ώρα. Θα της φέρω το πορτατήφ κολάρο, ε. Φιδές. Σου ανταποδίδει ευγενικά την επίσκεψη. Μην ανοίγεις τώρα. Δεν είσαι καλά. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Όχι. Σήκω. Σήκω πάμε. Έλα, παιδί μου. Έλα, παιδί μου. Πώς κάνω. Ακόμα καλύτερα. Έλα. Έλα, που σου λέω, δεν της έχω έκπληξη. Έλα, Λουκά. Λουκά, βγες έξω. Λουκά. Θα τους ιαμάρους θα πάμε. Καλή, κοίτα αυτό πράγμα. Αλλάξω τη φώτα. Ποια φώτα. Έλα σου. Ανάσταση. Ακριβώς, τώρα θα πέσουν και τα μεγαλικά. Τι κάνουμε. Τώρα θα δεις. Φίλα μέσα τώρα. Τι. Φίλα. Ναι, δεν τρέπεστε, βρε. Είμαι και έγκυος γυναίκα και οι ορμόνες μου είναι στο πικ. Εγώ. Νομίζαμε ότι είναι η Ντέζη. Τα βρήκατε πουλάκια μου, ε. Κατά κάποιο τρόπο. Τον αλάνθαστο τρόπο. Δεν σε περιμέναμε. Έγινε κάτι. Πολλά, Νωράκι μου, πολλά. Πώς το πάθαμε εμείς αυτό. Είμαι πολύ μπερδεμένη, παιδιά. Είσαι σπεσιάλη τέρμα. Ένας που να πάμε να ντυθούμε γιατί είναι και έγκυος. Θα της ανέβουν οι ορμόνες σε λίγο. Το έλεγα. Υπάρχει και φουντώνω. Εγώ και θα βγούμε. Εγώ. Μα τι λέει. Ρε μα βλέψει. Βλέψει. Τραβάω. Κοίτα πώς θα συνεπάρξουμε μετά. Ένα παιδί μου. Δύσκολο αγάπη μου. Πολύ δύσκολο. Βολέψου εσύ και ερχόμαστε. Στο μιλήσεσαι. Πάντως για να είστε τέτοια ώρα κάτι σοβαρό θα έγινε. Γύρισα στο Στέφανο. Τι έκανες. Λουκάκους, γύρισε στο Στέφανο. Μισό, πάω στο παντελόνι μου. Εντάξει, μωρέ, δεν γύρισα ακριβώς. Κάτι θέλω να βρω, κάτι ψάχνω. Λουκά, άκυρο, δεν γύρισα ακριβώς. Κάτι ψάχνει, λέει, ακούς. Κάτσε ρε παιδί μου, από την πλούσα μου. Τι ψάχνεις. Τώρα είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Λουκά, ακούς, είναι μεγάλη ιστορία, λέει. Τα παπούτσια μου βάζω. Τι θα κάνω με τον αλήθεια, αυτά τα παιχνίδια παίζουμε. Έλα ρε Λουκά, την κόκκινο σκουφίτσα θα παίξουμε, τελείωνε. Εύα, περίμενα να μας τα πεις μια και καλή, εντάξει. Κουράζομαι. Δεν βαρέθηκα να είμαι ένα πιόνι που το κινούν οι άλλοι όπως θέλουν. Να αποφασίζουν οι άλλοι για τη ζωή μου και να τη ρυθμίζουν όπως θέλουν αυτοί. Δεν γίνεται. Αναφέρεσαι στην Αντιγόνη, ε. Καλά, αυτή με πιέζει από παντού, αλλά δεν είναι η μόνη. Αν ο Στέφανος γυρίσει, θα μείνεις. Όχι, βέβαια. Και δεν πρόκειται να γυρίσει. Συγγνώμη, ποιο άλλο σε πιέζει. Η Αμαλία. Έρχεται συνέχεια στο σπίτι και με κατηγορεί ότι εμποδίζω τον έρωτα της κόρης της. Βέβαια. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Ισχυρίζεται ότι έχω και σχέδιο. Για να δούμε λοιπόν τώρα πώς θα ξεμπλέξει από την Αντιγόνη, αφού μου θέλει σχέδια. Καλά, προβλέπω την τανομαχία, ε. Παιδιά, τόσο καιρό δεν έχω μιλήσει, δεν έχω αντιδράσει. Μόνη μου χτυπιέμαι, αλλά δεν με αφήνουν να ηρεμήσω. Τι σου είπε η κυρία Αντιγόνη. Ο Στέφανος λέει έκανε ένα μεγάλο λάθος, αλλά θα επανορθώσει. Δεν τρέχει τίποτα δηλαδή, τόσο απλά. Καλά, έχει πολύ θράσος. Σε λίγο θα φταίω εγώ που χάλασε ο γάμος. Και η Μελίτα θα είναι η καημενούλα που έπνιξε τον έρωτά της. Για να τους δω λοιπόν τώρα πώς θα ξεμπλέξουν μεταξύ τους. Συγγνώμη, γιατί επιμένει τόσο πολύ η Αντιγόνη, γιατί τέτοια λύσα να μην χωρίσετε. Έλα μου, ντε. Αυτό θέλω να καταλάβω κι εγώ. Γι' αυτό τα κάνω όλα αυτά. Κάτι κρύβεται πίσω από όλη αυτή την αιμονή. Χαρά στο κουράγιο σου. Παιδιά, δεν γίνεται συνεχώς να καταστρέφεται η δική μου ζωή. Δεν γίνεται. Σε αυτό είσαι απόλυτο δίκιο. Η Μελίτα έπνιξε τον έρωτά της. Ο άλλος είναι το θύμα που υποφέρει αλλά προσπαθεί να είναι πιστός σύντροφος. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Εγώ είμαι η κακιά στο τέλος. Για να δούμε ποιος κάνει σχέδια και παιχνίδια. Ρε, όμως και εσύ κάθεσαι και δίνεις τώρα βάση της παλαβομάρης της Αμαλίας.
Λουκά μου, η αλήθεια είναι ότι αυτή μου έδωσε την ιδέα της επιστροφής. Έβαλε λοιπόν τα χεράκια της και έβγαλε τα ματάκια της. Ας πρόσεχε. Λέτε να τα τεινάξει όλο ο Στέφανος και να γυρίσει πίσω. Αποκλείεται, αλλά και να συμβεί κάτι τέτοιο σε μια εβδομάδα έχει ξαναφύγει. Τότε προς τι όλο αυτό? Θέλω να δείξω σε όλους τι άνθρωποι είναι. Αυτό θες να καταφέρεις? Αυτό. Και κυρίως θέλω να δω τι κρύβεται. Τι κρύβεται πίσω από όλη αυτή την αιμονή της Αντιγόνης. Κάτι κρύβεται πίσω από αυτό, δεν μπορεί. Ναι, αλλά αν ο Στέφανος επιστρέψει για τα καλά. Τότε, παιδιά, σημαίνει ότι έκανε πλάκα στη Μελίτα και θα πρέπει να εξηγηθεί σε όλους. Ακόμα και να γυρίσει όμως, Ρέβα, θα πάψει να είναι ερωτευμένος. Όχι βέβαια, ρε παιδιά, αυτό λέω κι εγώ. Εγώ έκανα χρόνια για να φύγω από το Μάνο. Αν υποθέσουμε τώρα ότι έφυγες. Εντάξει, παντρεύτηκα τον Στέφανο και νόμιζα ότι θα ηρεμήσω. Αλλά είσαι ακόμα ερωτευμένη. Όλο αυτό το διάστημα τον έβλεπα στον ύπνο μου. Αφού δεν έχει φύγει από μέσα σου, πώς να μην το βλέπεις? Ούτε στιγμή, δυστυχώς. Αλλά προσπάθησα πάρα πολύ. Προσπάθησα και έδωσα μια ευκαιρία στον Στέφανο. Αν λοιπόν και ο Στέφανος είναι ερωτευμένος με τη Μελίτα, θα υπερασπιστεί τον ερωτά του. Και θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Ακριβώς. Και εγώ θα απαλλαγώ από την Αντιγόνη επιτέλους. Ξύπνα πόρτα. Πήγαινε εσύ. Ντυμένος ή τσιτζίδι? Όμπο, εξυπνάες πρωί-πρωί. Προς καφέ δεν θέλω κουβέντα. Έτσι παράνε εδώ τα κουδούνια ανηθημερών. Ωραία, παιδί μου. Κάθε πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Με διασημότης. Κουτσί, στραβείς τον Άγιο Παντελήμωνα είσαι. Πήγαινε άνοιξε. Όχι, πήγαινε εσύ. Όπου, ρε παιδί μου, ποιος είναι αυτός τώρα? Ναι, μωρό μου, πήγαινε, πήγαινε. Εκνευριστικό. Εκνευριστικό. Την Τεζιντάκ. Λουκά! Τώρα. Τώρα λένε. Ερελίσσα προνιάτικο. Ποιος είναι? Ο Μάνος. Δώσαμε. Έλα, άσυλα και σάνξε, πήγη. Καφεδάκι έφερες, κρουασάν. Πώς είσαι έτσι, παιδάκι μου? Πώς είσαι, να αγορώ ξυπνημένος είμαι, τι θες? Δικηγόρος εσύ? Όχι, ερωτευμένος και μάλιστα καταπιεσμένος. Αντιτραυματή σου, η άλλη που είναι? Κοιμάται ο άγγελος μου. Δεν σας πιστεύω. Ότι κοιμόμαστε, θες να σου ευχηστώ? Συλλάβανε τον Ηλία. Εδώ τι φοβάσαι, από εκεί δεν φεύγει. Ρε τράβα ρίξε νερό στη μούρη σου, η άλλη που είναι? Τι έγινε, ρε παιδιά? Ο βασανιστής της γειτονιάς μας. Τι θες, ρε Μάνος, τον ύπνος μας έβλεπες? Μεσημέριασε. Ο Ηλίας είναι στην ασφάλεια, πρέπει να συνοηθούμε. Γιατί είναι στην ασφάλεια? Βρήκαν το όπλο του, κάτι μου είπε για βαλιστική. Μάλιστα. Η Δάφνη το ξέρει? Όχι, γι' αυτό. Θα πας να της το πεις εσύ, εμείς θα πάμε στην ασφάλεια. Πάλι εγώ στα δύσκολα. Και βάλε και Λουκά, ανιστάζω. Γιατί πουλάκια μου, τι κάνατε όλο το βράδυ, όργια? Ναι, βαρέα με την Εύα. Τι δουλειά έχει η Εύα? Η Εύα μας ξενύχτησε. Γιατί τι έπαθε? Τίποτα, μωρέ. Απλώς γύρισε στον Στέφανο. Χαλαρά πράγματα. Τι είπες? Είδες που έχουμε κι εμείς ευχάριστα νέα για να ξυπνάς όμορφα, ε? Δεν σας πιστεύω. Κάνε μια προσπάθεια, δεν θα βγεις χαμένος. Αλλά τώρα το τελευταίο παίζεται. Καφέ θες? Καλημέρα. Μα, πώς και από εδώ εσύ, φρέσκια? Πώς να μην είναι φρέσκια? Αυτή πέρασε καλά τη νύχτα. Αλλή μόνο σε μένα. Τι λέει? Τίποτα. Κόλλησε το CD. Για πες κανένα ευχάριστο. Τι έγινε, τα βρήκατε με το Λουκά? Δυστυχώς δεν έχω ευχάριστο. Τι έγινε, δεν τα βρήκατε δηλαδή? Ζάπατα τρώγαμε εμείς τα μουστάκια μας. Όχι, με το Λουκά εντάξει, αλλά εγώ για άλλο. Δεν μου έρχεται κάποια αντιπρόταση αυτή τη στιγμή για το πώς μπορεί να ξεπεραστεί. Α, δεν σου έρχεται. Εγώ αυτό που σε πιστεύτηκα. Παρακαλώ, υπονοείτε κάτι? Υπονοώ ότι το μυαλό σου είναι στην τέση και στην ώρα. Να μην μας προτιμάτε τότε, ξέρω που μας πληρώνεις και ποτέ. Λαμόγιο τσαπατζή. Να σε πληρώσω, γιατί μου βρήκες λύση. Δεν κατάλαβα. Έρχεσαι πρωί-πρωί, μας ξυπνάς, μας πετάς την κεραμίδα και πρέπει και εγώ να έχω έτοιμη τη λύση του τσαπάκι μου. Ναι, γι' αυτό είναι δικηγόροι. Και οι φίλοι δικηγόροι ακόμα περισσότερο. Λάθος, φίλε μου. Δεν μπορούμε να καλύπτουμε όλες τις βρωμιές. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Ο πατέρας σου πιάστηκε με το όπλο στο χέρι. Αυτό δεν αλλάζει. Μπαμπά μου, τι έγινε? Ηλία μου, σε άφησαν? Ναι. Είμαι δικηγόρο του Λουκά μου, το αστέρι. Ναι, τον πανίβλακα. Ούτε μια ιδέα της προκοπής δεν κατέβασε. Σούργελα γίναμε.
Δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι για το λουκάνι. Ρε, δεν παράτε με το πέρα, ακόμα μέσα θα ήμασταν αν δεν ήταν ο αστυνόμος. Ρε, παιδιά, μην μαλώνετε. Δεν τα μπορώ αυτά τα νεύρα. Παραφύγω, έχω κι άλλα θέματα να κάνω. Τι έχει πάθει αυτός κύριε με στην τσίτα? Τίποτα, μωρέ, η Εύα γύρισε στο Στέφανο. Τι? Δεν μπορεί. Φυσικά και δεν μπορεί. Ε, τότε τι λέτε? Ψυχραιμία. Θα σας τα εξηγήσουμε όλα.